Η σημερινή εκδήλωση αφορά το εργατικό κίνημα στην Κεφαλονιά. Εγώ δεν αυτοσυστήνομαι, δεν πειράζει. Δίπλα μου για αυτό το λόγο έχω τον κύριο Μάκη Νοδάρο, ο οποίος θα μας πάρει μαζί του σε μία αναδρομή από ένα σημείο και μετά, από το σημείο που ξεκινούν οι δικές του μνήμες, και θα μας φέρει μέχρι σήμερα. Θα κάνουμε ένα παιχνίδι, δηλαδή, πιο βιωματικό. Θα έχει υπάρξει επί πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κεφαλονιάς, πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι. Είναι πάρα πολλά για να τα πω, οπότε θα τα πιάσουμε στο νήμα. Πριν από αυτό όμως, και για να μπορέσω τουλάχιστον εγώ να γεφυρώσω αυτό που λέγαμε χθες, σε σχέση με την Κεφαλονιά, όσοι ήταν εδώ, που ενώνεται με το ελληνικό κράτος, έχω να πω δύο λόγια μόνο για το τι γίνεται από αυτό το σημείο μέχρι και το σημείο που θα ξεκινήσουμε να το... θα ακολουθήσουμε τη ροή με βάση τις αναμνήσεις. Το εργατικό κίνημα σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στην Κεφαλονιά, ταυτίζει σε γενικές γραμμές την ιστορία του με αυτή των πρώτων σοσιαλιστικών ιδεών. Στην Κεφαλονιά, αν θέλουμε από κάπου να πιάσουμε το νήμα αυτών των ιδεών, είναι ο Ιωσήφ Μομφεράτος, ο επιφανής ριζοσπάστης που αναφερθήκαμε χθες. Ο προοδευτικότερος όλος. Και θα είναι οι αδελφότητες και οι λέσχες των ριζοσπαστών οι πρώτοι πυρήνες του εργατικού κινήματος. Αν και είπαμε, οι ριζοσπάστες είναι κυρίως παιδιά αστικών οικογενειών. Μετά την ένωση με την Ελλάδα, δεν υπάρχει πια ριζοσπαστισμός. Αλλά τι έγιναν οι ριζοσπάστες? Οι άνθρωποι υπάρχουν, οι αντιλήψεις υπάρχουν, δεν εξαγγελώθηκε κάτι. Έγιναν δέκτες και επάξιοι πομπή στη συνέχεια της πρώιμης σοσιαλιστικής ιδεολογίας. Προσωπικότητες όπως ο Παναγιώτης Πανάς, πνευματικό τέκνο θα τολμούσα να πω του Ιωσήφ Μομφεράτου, ο Ρόκος Γοϊδάς, ο γνωστός σε όλους μας Μαρίνος Αντίπας. Τα πρωτεία, ωστόσο, της πρώτης επίσημα εργατικής ένωσης στα Επτάνησα, τα κρατάει η Κέρκυρα, με την ίδρυση της εργατικής αδελφότητας το 1887. Η τελευταία δεκαετία, βέβαια, του 19ου αιώνα, είναι αυτή που θα έχει μεγαλύτερη κινητικότητα για τα νησιά μας, κυρίως στην Κέρκυρα και κατ' επέκταση στην Κεφαλονιά. Στην Κέρκυρα θα ιδρυθεί μια ακόμα ένωση με την επωνυμή Εργατική Ένωση Κέρκυρας, στην οποία θα συμμετέχουν οι εργάτες, αλλά αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον, και όσοι εργάζονται επί μισθό. Δηλαδή η ένωση αυτή πιάνει και τους υπαλλήλους, που δεν ήταν πολύ κλασικό για την εποχή εκείνη. Στην Κεφαλονιά τώρα θα γίνουν δύο προσπάθειες. Όπως είναι αναμενόμενο, μία στο Αργοστόλι, μία στο Λιξούρι, καμία κοινή. Όσοι έχουν, δηλαδή υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στις δύο πόλεις, η οποία τηρούνταν απαρέγκλητα και στο εργατικό κομμάτι. Στο Αργοστόλι, το 1894, θα ιδρυθεί ο Σύνδεσμος Αλληλοβοήθειας Εργατών. Τα εγγένειά του, μάλιστα, θα γίνουν στην πλατεία, η οποία θα είναι στολισμένη από νωρίς. Θα υπάρχει το λάβαρο του συνδέσμου, το οποίο αργότερα και κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής θα περιφέρουν οι εργάτες σε όλη την πόλη. Αξίζει να αναφερθεί, αυτό είναι μόνο μια μικρή σπόντα, ότι μία από τις επιγραφές και εκείνη τη γιορτή... Δεν φταίσαι εσύ, είναι... Η φανταστεία μου τα φταίει. Δεν άντεξα, το είπα, Λοιπόν, αυτό κόπτω. Λοιπόν, αξίζει να αναφερθεί περισσότερο ως τροφή για σκέψη, γιατί εγώ δεν το αγνοούσα πλήρως, ότι μία από τις επιγραφές εκείνο το βράδυ έλεγε «Σέβας τας γυναίκας». Πράγμα το οποίο μου έκανε εκπληκτική εντύπωση. Για να μην αποκτήσουμε ωστόσο μια στρεβλή εικόνα, τίποτα δεν ήταν ακόμη ξεκάθαρο. Την Πρωτομαγιά, τη χίλια... Την Πρωτομαγιά του 1895, ας πούμε, πήραν τη Φιλαρμονική και πήγαν στο στήλιο του Αγίου Γερασίμου στα Σπήλια, λίγο έξω από τα Αργοστόλη, και αφού έγινε η λειτουργία έκαναν για φαγητό. Αυτός ήταν ο τρόπος της εργατικής αυτής ένωσης να γιορτάσει την Πρωτομαγιά. Είναι μπλεγμένες οι φιλαρμονικές των Επτανήσων,
Είναι μπλεγμένη θρησκεία, ο Άγιος Γεράσιμος, όλα μαζί. Δεν έχει καθαρίσει κάτι, δεν έχουν μπει τα πράγματα σε τάξη. Με ελάχιστη χρονική διαφορά, ιδρύεται στο Λιξούρι η αδελφοποίηση, η οποία, όπως είναι ευρέως αποδεκτό, είχε πιο προοδευτικά στοιχεία. Μέλος, για παράδειγμα, μπορούσε να γίνει πας εργάτη, πας της εθνικότητας και θρησκείας, διαμένων εντάφτα. Οπότε, πας εργάτη, πας της εθνικότητας και θρησκείας, διαμένων εντάφτα. Η Ένωση έδινε την εντοπιότητα σε όλους. Στα εγγένεια και αυτού του συνδέσμου έγινε μεγάλη γιορτή. Υπήρχαν επιγραφές παντού, όπως «Ελευθερία ισότης αδελφότης», που κάνει φανερή την επιρροή έναν αιώνα μετά τη φυσική παρουσία των Γάλλων επαναστατών στα Νεκτάνησα, των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης, δηλαδή έναν αιώνα μετά το σύνθημα της «Ελευθερίας ισότητας αδελφότητας» παραμένει στα Νεκτάνησα, είναι επίκαιρο. Και προφανώς υπήρχαν και πάρα πολύ πιο λαϊκά στοιχεία σε όλο αυτό, όπως μια επιγραφή που μου έκανε εντύπωση, γιατί μου φάνηκε και λίγο διασκεδαστική. Ήταν το ζήτο και το γεωργόνε που όλοι από δάσους τρώνε. Αλλάζοντας αιώνα, το 1910 μια σοσιαλιστική ομάδα που θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για πιο προωθημένες δομές θα ιδρύσει το πρώτο εργατικό κέντρο Κεφαλονιάς. Ωστόσο, καθώς προχωράμε χρονικά και αλλάζει η κατάσταση σε όλη την Ελλάδα, αλλάζει και στα Επτάνησα. Αυτό το πρώτο εργατικό κέντρο δεν θα κρατήσει πολύ. Οι άνθρωποι που το στήριξαν όμως δεν χάνονται, θα στραφούν είτε στο ΚΚΕ είτε σε άλλες ομάδες. Τώρα, κάνοντας εγώ πίσω σιγά-σιγά, αυτή ήταν η σύνδεση, τη δεκαετία του 1920 και ειδικότερα το 30, πριν από τη δικτατορία του Μεταξά του 36, έχουμε τα πρώτα, τις πρώτες εργατικές ενώσεις που μοιάζουν και ακολουθούν το χαρακτήρα των εργατικών ενώσεων που έχουμε συνηθίσει να ακούμε για αυτές. Είναι πολύ πιο καθαρές. Οι πρωτοβουλίες προέρχονται από κομμουνιστές κυρίως ή ριζοσπάστες δημοκρατικούς, από ένα κομμάτι προοδευτικό. Στην Κεφαλονιά υπάρχουν τρία σωματεία, τα οποία είναι τα πρώτα μπορούμε να πούμε. Είναι των οικοδόμων στο Αργοστόλι, των αρτεργατών στο Αργοστόλι και των τζαγκαράδων του Αργοστολίου. Και στο σημείο αυτό εγώ θα ξεκινήσω να κάνω πίσω, για να αφήσω τον κύριο Μάκη να μας πει, αν και είναι μετέπειτα, τι εικόνα έχει, τι θυμάται για αυτά τα σωματεία, για τα πριν. Απευθύνομαι και εγώ σε εσάς, σε όλους τους συνέδρους εδώ και σε απευθύνω σε εμώ και ρετισμό. Εκείνο που εγώ θυμάμαι είναι ότι γεννήθηκα το 1938. Οπότε καταλαβαίνετε το μετά από τον πόλεμο, όταν φύγανε από εδώ οι μετακτητές, αρχίζω να θυμάμαι και να σκέπτομαι. Και το μόνο που βίωσα αυτή την εποχή, ήταν οι αρχές του εμφυλίου και η μετέπειτα διώξη όλων των δημοκρατών εδώ. Όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ ιδιαίτερα, επειδή η διαφορά είχε παράδοση στους δημοκρατικούς αγώνες. Θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά, ο πατέρας μου ήταν δημοκρατικός, από ένα εργάτη, και η μητέρα μου έτρεμε από το φόβο ότι μήπως πούμε τίποτε σαν παιδιά που είμαστε εκεί στην γειτονιά, η οποία δυστυχώς στην περίοδο εκείνη ήταν βασιλόφωνος οι περισσότεροι γύρω μου. Και φοβόταν έτρεμε. Παιδάκια μου, μην λέτε τίποτα στους γειτόνους και πάνε τον πατέρα στην εξορία. Με αυτό το βίωμα έζησα και το ακολουθήμα και τώρα. Ειλικρινά. Λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό το σημείο, ήθελα να σας πω το εξής. Πραγματικά, εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε ένα κενό δημοκρατικό.
ιδρύθηκαν τα πρώτα σωματεία, όπως ανάφερε και η των αστεργατών, ο οποίος ήταν και ο πατέρας μας εργάτης, τον Τζαγκαράδο και τον Οικοδόμο. Ειδικότερα μετά από τη μεταπολίτευση, υπήρξε έξαρχης στο δικαστικό κίνημα εδώ στο Λουμπό. Ανεξάρτητα κομματικών γεγονότων και μετά από το γονόμο του Πασόκ το 1964, που είχε ελευθερίες στο θέμα των δικαστικών ελευθεριών και καταργώντας τον νόμο του Λάσκαρη του Αρήνη του 1930 που ήταν αδεργατικός 1000%, εμπορέσανε όλα τα σωματεία και με προσπάθειες δικές μου προσωπικές και ήμουν πρόεδρος του εργατικού κέντρου να αλλάξουμε τα καταστατικά των σωματείων όλου του εργατικού κέντρου. Τα καταστατικά των σωματείων ήταν διορισμένες διοικήσεις, όχι απλή αναλογική πλειοψηφικό, με ένα ψήφο δηλαδή τον αγοράζανε τον ΕΠΑ και έβγαινε ο ίδιος πρόεδρος της ΑΗ για να πάρει τη σύνταξη της δικαστικής. Καταλάβετε τι μεσόδευση υπήρχε και τι μπλοκάρισμα στο κίνημα υπήρχε αυτή την εποχή. Λοιπόν, με αυτή τη λογική είπαμε ότι πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει. Παρόλο που έγινε μεταπολίτευση, τα σωματεία εξακολουθούσαν να είναι, έχουν διορισμένες διοικήσεις. Ελεγχόμενα όλα από τη δεξιά στο εργατικό κέντρο. Καταφέραμε μαζί με έναν συνάδελφο, ο οποίος δεν την έλεγε τώρα, να προσπαθούμε μέσα από διάφορες συζητήσεις με τα μέλη των σωματείων να καταφέρουμε να τους πείσουμε να αλλάξουν καταστατικά. Και αυτό επιτέθηκε μετά, σας είπα, από το 1961 που βγήκε ο συνδικαλιστικός νόμος το 1964. Οπότε όλα τα σωματεία βγάζουν δημοκρατικές διοικήσεις και μπορούν και προχωρούν πλέον. Στο διάστημα αυτό γίνεται το εξής. Ήταν φοβερή η συμμετοχή σε απεργίες και σε... Δηλαδή όποτε όταν κάναμε ένα σφύριγμα, σαν οικοδόμη μπορεί, εγώ οικοδόμος ήμουν. Σαν οικοδόμη, μόνο οικοδόμη, μαζεύαμε 200 άτομα. Και αν κάνουμε τώρα τη σύγκριση, την τωρινή περίοδο, η περίοδο εκείνη, που υπήρχε ευμάρεια και οικονομική ανάταση, με αυτόν τον κόσμο που μαζεύαμε, σε απεργίες, είναι φοβερό το κατάστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο δικαστικό κίνημα στον νομό. Και το κρίνω με αυτή τη λογική. Να γίνεται πανεργατική απεργία και να είναι μαζί μου παραπάνω από 40-50 άτομα. Και θα πρέπει οι διοικήσεις αυτή τη στιγμή, οι κομματικές διοικήσεις που υπάρχουν στο εργατικό κέντρο, να προβληματιστούν και να κάνουν την αυτοπροσδοκή του. Για δοκιμάστε λίγο αυτό το πράγμα. Δουλεύει καταρχάς. Νομίζω ναι. Θα μην πέσει μόνο. Λοιπόν, εδώ κόψω εγώ τον κύριο Μάκη, γιατί οι άνθρωποι που έχουν περάσει πολλά στη ζωή τους έχουν την τάση να μην τα αξιολογούν ως πάντα τόσο σημαντικά και στρέφονται πάντα στην τελευταία περίοδο. Εγώ τον κύριο Μάκη θα τον γυρίσω λίγο πίσω πάλι και θα τον ρωτήσω ποια ήταν η εικόνα και η κατάσταση του νησιού, επειδή κάνανε και χθες τα παιδιά εδώ μια επίσκεψη στο μνημείο της Μεραρχίας Άγκουη. Πώς ήταν εκείνες οι μέρες, πώς τις θυμάστε ως παιδί, ποια ήταν η επόμενη μέρα για την Κεφαλονιά, για το λαό της Κεφαλονιάς μετά περισσότερο. Μετά από την απελευθέρωση εννοείς ή μετά από το... Μετά τη σφαγή της Άγκουη. Λοιπόν, ήταν ένα δραματικό γεγονός που μας σημείωσε σαν... ειδικά για την κυριολογία των Γερμανών. Εδώ υπήρξαν κατά τα 5.000-6.000, έχω στοιχεία εδώ που γράφει για αυτό το θέμα, όπως θέλει μπορεί να διαβάσει. Είναι δηλαδή χάλι αδιώστοτο δηλαδή το τι τραβήξαν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ ήμουν μικρό παιδάκι και τότε αυτό έγινε το 43, το σεμινέδιο 43 που έγινε εδώ η σφαγή. Και σε άλλα μέρη, ειδικά στα Τουριανά, και σκοτώσαν ολόκληρη μοιρασία, μπορεί να πούμε κανείς. Έγινε το εξής, εγώ μένω στους ιδιούς Σουηδίας, έχω το πατρικό μου σπίτι, δεν μένω εκεί, τώρα μένω στην πλατεία, δεν έχει σημασία. Απέναντι ακριβώς είναι ένα σπίτι, το οποίο το έχει πάρει ο Πολάτος,
και με τα φρούτα ήταν η στέλη του Παγουλάτου. Το οποίο τα κοιτάξαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί παράλληλα και το κάμα ένα αρχηγείο. Ήταν, ο πατέρας μου είχε απέναντι φούρνο το σπιτάκι μας. Και οι Ιταλοί ερχόταν εκεί για τέτοιο ψωμί και μας έδινε να έχουμε μικρά παιδάκια. Ήταν πιο δύσκολο το σύστημα. Μας δίνανε καμιά σοκολάτα, λίγο ψωμά κτλ. Λοιπόν, εκεί ήταν το αρχηγείο των αξιωματικών. Ήταν περίπου 300 αξιωματικοί. Ο πρώτος που συλλάβανε μετά από την κατάρτιση στην Ισχύ Γερμανή ήταν αυτούς τους αξιωματικούς. Προηγουμένως ήθελα να σας αναφέρω το εξής, ότι όταν έγινε η συνδικολόγηση στην Ιταλία, εδώ η Μερασία έκαμε στις κεραμίες σύσκεψη. Τι θα κάνουν, οι Γερμανοί τους στείλανε τελεσίγραφο, θα παραδώσετε τα όπλα. Λοιπόν, ή θα παραδώσετε τα όπλα, αλλιώς θα κάνουν, αλλά τέλος πάντων. Εκείνοι με τις σκέψεις που κάνουν αυτοί, πάνε ότι δεν παραδίνουμε τα όπλα και θα αντισταθούν. Όμως και αυτό ήταν ένα κόλπο των Εγγλέζων. Γιατί και με την πορυφή θα σας βοηθήσουν. Γιατί θα ήταν έρμεου και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τι έγινε. Εδώ οι Γερμανοί στο Λιψούλ είχαν ένα λόγο, ξέρω εγώ, Γερμανοί. Οι οποίοι όταν έγινε αυτό το πράγμα έκαναν με τα διάρια να βγουν εδώ στο πάνω και οι Ιταλοί τους πετσοκόπτανε από πάνω και από τα καρδακάτα που είχαν το λόγο και πιάσανε κεφαλό τους. Να κάνουμε μια προσπάθεια στο μικρόφωνο γιατί μου κάνουν νοήματα. Παραγγέλνει, δυνατό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, περιμένανε εδώ οι Ιταλοί, εδώ στο Φανάρι και τους δεν σκοτώσαν, τους πιάσανε πάρα, δεν τους σκοτώσαν, δεν τους σκοτώσαν. Οι Γερμανοί τότε αμέσως στέλνουν από την Πάτρα τα Στούκας και βομβαρδίζανε επί 8 ημέρες. Δηλαδή από το πρωί έκαναν δουλειά τους 8 και τελειώνανε που να αντέξουν τα αντιεροπορική, η άμυνα, η Ιταλία εδώ. Γιατί ήθελαν να αποστατήσουν τα Ιταλία. Προς την Ιταλία. Αφού εδώ τα παιδιά, τα μικρά τους κάναν δίνανε βιβλία Ιταλικά και τη μαθαίνανε και το Ιταλικό. Νεαρότερες δηλαδή για να κοιτάξουν. Και άρχισαν να πυροβολούν, έγινε. Αλλά μετά που πλακώσανε τα στούκα που τα λέγαμε τότε, που είμαστε πιστηριά και τρέμαμε από το φόβο που τα ακούγαμε, από το πρωί μέσα 8 μέρες κάτι αυτό. Μέσα που τελειώσανε τελείως, δηλαδή και πιάσανε δούλους εκμαλώτες. Και σε αντίπινα, αυτοί τους και στέλεσαν μαζικά. Ήταν από πρώτο, αφού έχει βγει βίντεο για την εκτέλεση εδώ που έγινε στην Κυριακή και στην Λευκάδα. Ήταν δηλαδή, εδώ στην Κεφαλονία, μια ολόκληρη μερασία. Ανεξαρτήτως δηλαδή, και πετερούσαν δούλους εδώ. Και άλλους στο Γιαννάτα. Καραστικό μας έλεγε κάποιος ο οποίος επέζησε, δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ η ιστορία, ότι ενώ είχαν τρόμα, αλλά ήταν μια μεγάλη ομάδα η οποία έφευγε από τις κεραμίες, ήταν το αρχηγείο των Ιταλών, για να πάει προς το Σάμι για να φύγουν. Και τους πλακώσαν εκεί στα τουλιαλά, τους πιάσαν όλους όπως ήταν ομαδικά, και τους πήγαν να πάνε σε ένα βράδυ και εκτελέσαν. Υπάρχει και ένα μνημείο εκεί. Τους βάλανε να πάνε στον τοίχο και πέσανε από κάτω. Συνέχεια. Ορισμένοι από αυτούς είχαν με τα πτώματα είχαν γλιτώσει. Και πήγαν να πάνε στην αρχική βολή. Και παρόλα αυτά γλιτώσαν δύο ή τρεις έχουν γλιτώσει από αυτούς. Τους άλλους τους είπανε, βγήκε ένας απάνω στον τεγάφωνο και τους είπε, όποιος γλίτωσε τώρα θα πάρει χάρη. Πολλοί το σκέφτανε. Βγήκανε πάνω τους, κάτσανε πάνω λίγο και τους σκοτώσαν και αυτούς. Φανταστείτε τι χίλιο δύο ήταν. Δύο Γερμανοί σκοτώναν οι φίλοι Ιταλούς. Φίλοι Ιταλούς. Φοβερό ήταν. Δύο αυτούς. Αποφασισμένοι. Αλλά δεν είχαν την. Πώς να το πούμε. Κάτι δίκη που έγινε για αυτούς την επέργηση εγώ που έγινε υπήρξε το εξής, ότι τους έγινε ως αυτοί και εκτελέσεις και επειδή αυτοί δεν θεωρηθήκαν εχμάλωτοι πολέμου αλλά ως προδότες, είμαστε μαζί και μας προδώσανε και γι' αυτό έγινε αυτή η εκτέλεση, αυτή τα δικαιολογία βέβαια ήταν αλλά ήταν και τεράστιο το που θα σκοτώσουν 6.000 οι υπόλοιποι σκοτώσαν σε αυτήν αλάκο που είναι λίγο πιο πάνω από εδώ. Και πάνω στον λόγο έχει και
από εκεί και που πήραν. Εκεί έγινε το εξή. Βάζανε πάλι απάνω το πλάκι και πέσανε μέσα. Ήταν ένας παπάς, ήταν εδώ χρόνια καθολικός, ο οποίος στην Καθολική Εκκλησία υπερετήθηκε, έπαιρνε σημειώσεις από αυτούς και τα λοιπά. Όταν έφτασε στο σημείο που πέρα που είχαν μέχρι κουραστεί και οι προσβολητές, ας πούμε, του λέει του επικεφαλής μας, παρακάτω σταμάτα με αυτούς το ίδιμα της Ισία. Και σταμάτησε πραγματικά ο Γερμανός, έφυγε έναν αγγελιοφόρο, στην πλατεία κοντά εκεί ήταν το αστείο, να και πραγματικά τους δώσανε χάρη. Όλοι τους 400, οι οποίοι τους κρατήσαν εδώ, ήταν μαλλούς και επιλύσαν. Ορισμένοι από αυτούς έφυγαν και πήγαν στα βουνά. Το κοκκίνημα το οποίο ήταν ισχυρό στην κεφαλαιά. Γιατί είχε ρίζες, είχε δηλαδή προσβάσεις τότε. Τότε δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Το Αμυαλάς που λέγανε. Και εκεί τους περιστάφτουν αυτοί, τους πολεμήσανε μαζί τους, ξέρω εγώ, και συνεχεία τους συγκαδεύανε με ένα καϊκάκι προς το στερεά Ελλάδα. Στο διάστημα αυτό, οι Γερμανοί προσπαθήσαν, ας πούμε, εδώ να προκαταβάλουν τον λαό και βγάλανε ένα αφισμάνι το οποίο πρέπει να τα έχω κρατήσει εγώ αυτά τα στιγμή και να τα έχω φέρει, ο αδερφός μου να μαζεύει δηλαδή, που έλεγε, ήταν οι μέρες του Αγίου από 16 Αυγούστου περίπου και έλεγε για την Κεφαλονιά, για τον Άγιο και τα λοιπά, και από κάτω είχε ένα παράγραφο, όποιος ας πούμε συνδράμει, ή κρύψει Ιταλό ή έχει Ιταλικά αυτό, για τους εκκλησμούς αμέσως. Και πραγματικά αυτή την εποχή γίνανε πάρα πολλοί τέτοιες εκτελέσεις Ελλήνων, οι οποίοι ή έκρυψαν Ιταλούς ή είχαν πολεμοφόδια. Μετά από αυτό γίνεται η συνδικολόγηση και τους 45 πρέπει να φύγουν οι... Τα φεύγανε, έπεσε το μέτωπο στην Αθήνα και ετοιμαζόταν να φύγουν. Το διάστημα αυτό είχαν ναρκοθετήσει όλη τη, όπως από πληροφορίες, όλη την παραλία του Αργοστολίου και την Κεφύρα. Είχαν ναρκοθετήσει, περνώντας από εκεί δηλαδή, να το. Αλλά για καλή μας τύχη, κάποιος Ιταλός, τέτοιος που ήταν πυροτεχνικός, το πήρανε χαμπάρι, ξέρω πώς έγινε και κόψανε το καλό και τη γλίτωσε και η Γέφυρα. Και η παραλία μας από το ανατινάξει. Αυτά είναι τα δικά μας. Φεύγουν λοιπόν οι Γερμανοί. Το νησί έχει ήδη αντάρτικο στο βουνό. Ποια είναι η κατάσταση στο επόμενο πλάνο? Το επόμενο πλάνο βρίσκει το λαό της Κεφαλονιάς πώς, οικονομικά και κυρίως πολιτικά. Λοιπόν, οικονομικά ήταν σε εξαθλίωση ο λαός. Όχι, πρώτα την κάνουμε μετά από την πόλεμο. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τις οικογένειες των φτωχών κτλ. Πολιτικά κυριαρχούσε πάλι τότε το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ. Αυτοί που ήταν εδώ στα βουνά ήταν περίπου 25-30, δεν θυμάμαι πώς, οι οποίοι είχαν φοβερή κάλυψη από τα χωριά και από τους ντόπιους, δηλαδή τους αγκαλιάζαν όλοι, όλα τα χωριά ήταν, δεν μπορούσαν να τους βάλουν χέρι. Είχαν έρθει από σφάσματα από την άλλη Ελλάδα, δύσκολα. Αυτοί σκεφτήκανε το εξής, την καμένη γη που λέμε, και κάμανε γενικές εκτοπίσεις. Όλα τα χωριά τα φέρανε στα Αγωστόλια. Ήταν έρημα, δεν είχαν που να, ούτε να φάνε, ούτε να πιούνε, τίποτα. Τελικά με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τους ολοθρέψουν. Αλλά ήταν τραγικό, δηλαδή το σημείο εκείνο που μου θύμισε κανείς ανθρωποφάγους. Τους κόψανε τα κεφάλια στον Αστραπόγιανο, στον Κουλουμπί και σε δύο άλλους, τους κόψανε τα κεφάλια και τα πάνε σε ντενεκέδες και τα είχαν στην πλατεία για κοινή. Δηλαδή ήταν τρομακτικό, μόνο να το θυμάμαι. Εγώ το θυμάμαι από ένα πιτσιρίκος και να τα πιάνει ένας ο οποίος τον έκανε Ροζαλία, τον ήξερε, ήταν γερμανόφιλος αυτός, και τα πιάνει έτσι από εδώ και να τα σηκώνει να τα πηγαίνει με στην πλατεία. Υπάρχουν φωτογραφίες για αυτά, πρέπει να υπάρχουν. Ο Αγγελογενής ο Δεμπόνος και αυτοί πρέπει να είχαν δύο. Αυτό ήταν ένα βίωμα το οποίο μου έμεινε και θα μου μείνει για ξέχαστο.
Τα σωματεία εκείνη την περίοδο είναι. Συγκεκριμένα είπαν. Είναι των τζαγκαράδων, των αυτεργατών, των οικοδόμων. Οι τζαγκαράδων ήταν περισσότερο σε Τσιούρια και εδώ βέβαια, αλλά αυτοί ήταν οι προτεργάτες. Δεν θυμάμαι τις προέδρες τότε. Το γάλα των αυτεργατών θυμάμαι ήταν ο Αμπατσέλος, νομίζω. Ο Αμπατσέλος και ένας Λυκούδης, γραμματέας του ένα σωματείο αυτεργατών, ήταν ο πατέρας μου. Το άλλο τον οικοδόμο ήταν ο Τζουγανάτος, ο πατέρας του Κώστα του Τζουγανάτου, ο Αντώνης. Και δεν θυμάμαι τον άλλον. Μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας τώρα, το νησί, πώς βρίσκει η συμφωνία αυτή το νησί? Η συμφωνία το νησί, σας είπα, ήταν μακρατούμενο το νησί. Αλλά τότε με το λάθος αυτό που έγινε, γιατί στην Ισπανία της Βάρκηζας υπήρξε μια, ότι θα γίνει γενική ανακοχή, βαρασάθηκε τα όπλα, ξεγερασίκανε τότε η ηγεσία του κόμματος, έδωσε εντολή, παραδώσε τα όπλα, τα παράδοσαν συζητητή με ορισμένες προϋποθέσεις βέβαια. Όμως δεν προλάβει να τελειώσει, να σβήσει το μελάνι, άρχισαν τα αντίθετα. Βγάλανε όλους αυτούς τους σύλλογους έξω και άρχισαν τις διώξεις των δημοκρατών, τους αναγκάσανε να πάνε στα βουνά ή να πάνε εξορία. Να τους πάρουν εξορία. Και αυτό ήταν το αποκορύφωμα αυτής της συμφωνίας. Είναι ένα από τα δύο λάθη που έχει κάνει το ΚΚΕ για μένα. Μία εκείνη τη συμφωνία και μία με το θέμα του δημοψηφίσματος. Τότε για να έρθει ο βασιλιάς ή όχι. Τότε παρότι με όλους τους κομμουνιστές να μην ψηφίσουν. Και οι περισσότεροι υπάρχουν στον χώρο. Γιατί ήταν και νόθο το δημοψήφισμα και νόθο θα ήταν. Επόμενο ήταν. Όμως όταν να μην ψηφίσεις έδειξε την ταυτότητά σου. Έπαιρναν εκείνη τα βιβλία ρε, μετά τις επόμενες. Την άλλη μέρα όλη εξορία. Όσοι δεν ψήφισαν για το δημοψήφισμα. Μέσα σε αυτή ήταν και ο πατέρας μου, τη γλίτωσε για την τελευταία ώρα, τη μητέρα μου σηκωμένη του, όχι του βαλίου, πήγε να ψηφίσει και μην ψηφίσει τίποτα. Και γλίτωσε. Αλλιώς άντρα και γίνεται εξορία. Ήταν δηλαδή αποδεικτικό στοιχείο πλέον. Και αυτό ήταν λάθος του κόμματος. Λάθος δεν ήταν να ψηφίσει, να μην ψηφίσει. Να σε βρει κανένα μέσα, ποιο σε ψήφισε και ποιο έτσι. Περνάμε τα χρόνια τώρα και φτάνουμε σταδιακά στο 50, όπου το 50 βρίσκεται στην Κεφαλονιά λίγο καλύτερα από άποψη εργατική. Κάπως καλύτερα, αλλά όχι ιδιαίτερα. Ήταν μια περίοδο που το κίνημα το εργατικό είχε κολλήσει, δεν είχε ησυχία, δεν είχε δραστηριότητα δηλαδή. Και αρχίζει περισσότερο να κινείται πλέον μετά από τη διφρακτορία. Μετά από τι. Την περίοδο της δικτατορίας τώρα, τι γίνεται στο νησί? Έχουμε κίνηση, έχουμε σωματεία, έχουμε ομαδοποιήσεις, υπάρχει τίποτα? Σωματεία υπήρχαν, αλλά με τη διφρακτορία σε καταστήθηκαν όλα τα αστεία. Ειδικά από τα δημοκρατικά σωματεία. Δηλαδή, δημοκρατικά ήταν των αυτεργατών, των ενεργατών, των τζαγκαράδων και των οικοδόμων. Αυτά τα αστεία μας πήγαν στο εργατικό κέντρο τότε οι σύνοδες και καταστήθηκαν όλα το αρχείο. Μετά άλλα είχαμε και σημαίες τότε στα σωματεία, είχαν και σημαίες. Όλα τα σωματεία είχαν σημαίες Αγίων. Ξέρω, ήταν για να εξαρδεύουμε αυτούς τους. Άλλους είχε το εμείς είχαμε τον Άγιο Γεώργιο, άλλοι είχαν την Παπαντή, τέλος πάντων. Στη σημαία και λάβα ότι σημαίαμε τους Αγίους. Τέλος πάντων. Μας πήραν όλα τα αρχεία, βέβαια έκαναν επιλογή. Πήραν στα δημοκρατικά σωματεία, τα άλλα τα αφήσανε. Επειδή δεν λειτουργούσαν, δεν τρέχει τίποτα, δεν ήταν πρόβλημα. Ξέρω ότι για κάποιο διάστημα υπήρχαν δύο σωματεία οικοδόμων. Γιατί είχε γίνει αυτό? Γιατί και τότε στο διάστημα αυτό ήταν και δύο ομοσπονδίες οικοδόμων. Οικοδόμων πραγματικό οικοδόμων και οικοδόμων του Ικαρδόπουλου, η οποία ήταν για να μπορέσει να αυτό το σωματείο, επειδή ήταν φιλοκυβερνητικό, να επιβιώνει. Είχαν βάλει έναν πρόεδρο ο οποίος ήταν φιλοκυβερνητικός και έγραψε σωματείο εργατών οικοδόμων.
όχι εμείς εγγράφαμε το σωματείο τεχνικών οικοδόμων Άγιο Γεώργιος και αυτοί εγγράφανε σωματείο εργατών οικοδόμων. Λέω σε κάποιον, πού πρέπει να τους εξετάσεις, αν είσαι, αν είσαι εργάτης ή τεχνίτης, τέλος πάντων ήταν κόλπο αυτό. Και αυτός ανήκε στην Ομοσπονδία του Λικιαρδόπουλου. Τότε υπήρχαν δύο ομοσπονδίες οικοδόμων, του Λικιαρδόπουλου και η Ομοσπονδία Οικοδόμων. Τελικά με το 1264 καταργήθηκαν και αυτές και ησυχάσαμε για από αυτή την περίοδο. Αλλά υπήρχαν σωματεία τα οποία ήταν φιλοκυβερνητικά και δεν χρειάστηκε να τα αλλάξουν ούτε να τους κατασύρουν τα καταστατικά, δεν είχαν λόγο. Δεν κάνει τίποτα τη δουλειά τους. Όταν ήρθε πλέον να απελευθέρωση αντιβού μέχρι το 1981, μας καλέσανε στην ασφάλεια και πήραμε τα αστεία μας και τα καταστατικά μας. Έτσι συνεχίσαμε από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα όμως ήταν ο χρυσός αιώνας του συνδικαλισμού, πραγματικά. Παρόλο που υπήρχαν τις κομματικές διαφορές μεταξύ μας και κακωνόμαστε μέσα στο λαϊκό και το βγάλαμε τα μάτια μας. Ο συνάδελφος εδώ, ο Γιαννόπουλος, ήταν τότε στις δίκες και μου έκανε φοβερή κριτική. Με ρωτάνε πώς εσύ αντέχεις και σου κάνουν από κάτω τις επιθέσεις και μου είσαι ατάραχος. Μα τι να κάνω δηλαδή, πρέπει να βγει κομμενικός μες στο εργατικό μυαλό, να βγούμε απέξω εντάξει. Μέσα στη θέση τους είναι όλοι οι ίδιοι, έτσι δεν είναι. Δεν είναι ψηλή, αριστερή, δεν είναι πάνω. Παρόλα αυτά. Ένα βήμα πίσω θα σας πάω, να πούμε λίγο πώς ήταν η μετάβαση. Δηλαδή, η Χούντα πέφτει. Αλλά παρόλο που έχει πέσει η Χούντα, χωρίσαμε το χρονικό όταν συζητούσαμε μαζί σε μια περίοδο που λέγεται μετά Χούντα πριν Πασόκ, η οποία για το εργατικό κίνημα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με την μετά Πασόκ εποχή. Σίγουρα είναι. Τότε πώς είναι οι προσπάθειες που γίνονται? Οι προσπάθειες είναι δύσκολες. Πραγματικά είναι δύσκολες, γιατί αυτοί είχαν το κατεστημένο. Τότε κάναμε συγκέντρωση για την Πρωτομαγιά. Δεν μας δίνει να κάνουμε για την Πρωτομαγιά. Συγκέντρωση ή απεργία, είναι η Πρωτομαγιά. Είναι η μέρα των λουλουδιών. Μας δίνανε και ένα σοκολατάκι και πάμε εκδρομή. Είχαν τα λεωφορεία από το εργατικό και τώρα πάμε εκδρομή. Αυτά ήταν η λογική. Μπορεί οι παλιότεροι από εδώ αν έχουν. Αυτό γινόταν. Δηλαδή εμείς οι νεότεροι, παρόλο είμαστε νεότεροι τότε, και την περίοδο είμαστε νέα, παιδιά σχεδόν. Είχαμε την τάση την επαναστατική μέσα μας. Δεν μπορούσε δηλαδή να μας τρελάζει με αυτόν τον τρόπο, να του δώσει ένα υλικό και να πάσει. Αλλά παρόλα αυτά αυτές οι διοικήσεις παρέμειναν πολύ καιρό στη διοίκηση του εργατικού και το είχαν παγώσει πλέον. Δεν γινόταν συνειδητοποιήσεις και απεργίες. Και αυτό επιτεύχθηκε όταν καταφέραμε μετά από αγώνες να πείσουμε τα μέλη των σωματείων να αλλάξουν καταστατικά. Αλλάξαν όλα τα καταστατικά, όλα τα σωματεία, τα οποία υπάρχουν μέχρι και τώρα. Δημοκρατικά καταστατικά, με την απλή αναλογή και τα λοιπά. Και έτσι μπορέσαμε πλέον και σιγά σιγά αντικαταστήσαμε όλες τις διοικήσεις των σωματείων. Όλες τις διοικήσεις και τις κάναμε δημοκρατικές υποτίθεται. Το βέβαια ήταν και το Πασόκ στη μέση. Μαζί με το Πασόκ έκανα την προσπάθεια. Επιτέχθη ο σκοπός. Μετά όμως, όταν γίνανε αχαιρεσίες στο εργατικό κέντρο, είπαν ότι ήταν δύο παρατάξεις. Το ΚΚΕ που ανήκα εγώ, ήταν εκπρόσωπος και το ΠΑΣΟ. Και γίνανε αχαιρεσίες τότε, αν θυμάμαι, το 83. Και δυστυχώς χάσαμε τη διοίκηση από δύο ψήφιες διοίκησης στο εργατικό κέντρο. Ήταν 5-4. 5 δηλαδή του ΚΚΕ, 5 του Πασόκ και 4 και χάσαμε τη διοίκηση από τότε. Βέβαια θα πρέπει εδώ να τονίσω την αγωνιστικότητα του υποδόμου. Στις διοίκησεις του εργατικού ήταν 9 μέλη. Ουδέποτε υπήρξε λιγότερα από 4 μέλη στη διοίκηση να μην είναι οικοδόμη. Καταλάβετε, στα 9 μέλη 4 πάντα ήταν οικοδόμη. Εξεκπροσωπούσε το σωματείο οικοδόμη. Οπότε φτάνοντας εσείς εδώ τώρα, θα κόψω λίγο και το γυρεμάκι να δώσουμε το λόγο, γιατί οι Θεσσαλονίκες μάλλον είναι παραπάνω σήμερα εδώ και η αλήθεια είναι ότι έχουμε και άλλα μέλη του συνδικαλιστικού κινήματος στην Κεφαλονιά, τα οποία έχουν και αυτά μνήμες και από πολύ πίσω. Ωστόσο μπορούμε να δώσουμε και το λόγο για ερωτήσεις, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις, έτσι δεν είναι? Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι παραπάνω ή να παρέμβει. Γεια σας, Γεννίνα.
Καταρχάς, πώς βρεθήκατε εδώ, θέλω να ξέρετε, βλέπω έναν πάρα πολύ ντροπή μου, αλλά να έχει γεννηθεί. Μία ερώτηση. Σήμερα ξέρουμε ότι στον τομέα της οικοδομής απασχολούνται κατά κύριο λόγο Αλβανοί. Συμμετέχουν αυτοί στα συνδικαλιστικά όργανα. Ωραία. Να την κρατήσω την ερώτηση λοιπόν, για να γίνει ένα κύκλο. Ωραία. Κρατήσουμε μέχρι το 80, δεν είπαμε, ή όχι. Και μετά θα πούμε τα υπόλοιπα. Εντάξει, μπορούμε. Μπορούμε, να, ξέρω, το... μπορούμε να το κρατήσουμε μέχρι ένα σημείο, μπορούμε να πάμε και λίγο παρακάτω. Μπορούμε να... μπορούμε να δώσουμε το λόγο και εδώ στον κύριο Σταλίου το Ματαράγκα για ένα λεπτό που έχει να μας πει για τη δεκαετία του 70, πριν προχωρήσουμε για παραπάνω. Να πούμε, να πούμε για αυτό το κενό, δηλαδή να μας πει ο ίδιος. Ήταν στην Κεφαλονιά, ήταν ενεργός στο σωματείο, ως τελικοδόμων. Γεια σας και από μένα. Αυτό που ήθελα να συμβάλλω στη συζήτηση αυτή ήταν το κλίμα που επικρατούσε τότε, τη δεκαετία του 70-80 στην Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε όλοι, ήταν ανωδικό. Είχαν μια τάση ανωδική στα συνδικάτα, στα σωματεία, στα πολιτικά κόμματα, στον χώρο του σοσιαλισμού γενικότερα. Υπήρχε μια τάση αφισβήτησης των χωρών του ταξιού σοσιαλισμού τότε, από τα αριστερά, αναζήτηση δρόμων του επαναστατικού δημοκρατικού σοσιαλισμού κλπ. Αυτό είχε επηρεάσει και στην Κεφαλονιά που είχε υψηλά ποσοστά η αριστερά από πάντα, 18 με 20% έπαιρνε πάντοτε αριστερά. Και είχαμε ισχυρά συνδικάτα και προσπαθούσαμε τότε να αναπτύξουμε το εργατικό κίνημα παρέα και σε συνεργασία με τον πρόεδρο. Ο ρόλος του Προέδρου εδώ του σύντροφου του Νοδάρου ήταν εξαιρετικός, διότι είχε καταφέρει να είναι ενωτικός. Πέρα από κομμάτα, το εργατικό κέντρο ήταν η ψυχή, το κέντρο όλης της Κεφαλονιάς. Συγκεντρωνόμαστε εμείς από εκεί, εμείς οι τραπεζοϋπάλληλοι, εγώ ήμουν τότε πρόεδρος των τραπεζοϋπαλλήλων της Κεφαλονιάς. Είχαμε αγαστεί στην εργασία, γνωρίζαμε τις κομματικές μας διαφορές. Ο σκοπός μας ήταν να φέρουμε δίπλα μας ανθρώπους από το κέντρο, από τη Νέα Δημοκρατία τότε, από το ΠΑΣΟΚ, από παντού και πλαισιώνανε κάθε ενέργεια του εργατικού κέντρου. Αυτό κράτησε για ένα διάστημα αρκετά, μέχρι περίπου τη δεκαετία του 90. Αργότερα όμως φύσηξαν άλλοι άνεμοι και πανελλαδικά αλλά και τοπικά, με διασπάσεις, με στενό πνεύμα, με και σήμερα να έχουμε ένα συνδικάτο, ένα εργατικό κέντρο το οποίο είναι πίσω από τις εξελίξεις, με ελάχιστα μέλη και με πολύ μικρή παρουσία. Αυτό ήθελα να τονίσω εγώ, την ενωτική προσπάθεια που είχαμε, τη δημοκρατική, τη μαχητική, όλοι γύρω από το εργατικό κέντρο τότε. Εγώ θα ήθελα, αν μπορεί, όποιος από τους δύο, είτε αν ξέρει και ο Γιώργος, κάποια παραδείγματα εμβληματικών αγώνων, δηλαδή που απεργιών που να είχαμε, δηλαδή λίγο το από τα κάτω, το τι γινόταν μέσα στους χώρους δουλειάς, το ποια ήταν η αντίδραση των εργοδοτών, τι κάνατε εσείς στα απεργιακές σπουδές, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Η μεγάλη απεργία η δικιά μας ήταν τότε, ήταν ο πατέρας Μητσοτάκης, ήθελε να αλλάξει το νομοσχέδιο να δουλεύουμε μέσα στο σύνδεσμο στο απόγευμα το ωράριο εργασίας. Απεργήσαμε για 2 μήνες περίπου. Απεργήσε, κράτησε το έτο ήταν ισχυρό σωματείο πανελλαδικά και απέργησε τουλάχιστον 2 μήνες συνεχόμενες μέρες, 40-60 μέρες και δόθηκε ένας πολύ μεγάλος αγώνας τότε. Οπισθοχώρησε η κυβέρνηση, κέρδισε το συνδικάτο και ήταν μια ανάταση του εργατικού και του συνδικαλιστικού κινήματος. Στην Κεφαλονιά είχαμε κρατήσει αρκετά, είχαμε γερό συνδικάτο, κάναμε κάθε μέρα επισκέψεις στις τράπεζες, να ενημερώνουμε τον κόσμο γιατί απεργούμε, να μας συμπαραστέκεται ο κόσμος, ζητάγαμε τη συμπαράσταση του κόσμου. Είμαστε ένα σώμα όλοι και καταφέραμε αυτό που καταφέραμε τότε και κράτησε αυτό κράτησε σε ζωή και σε συνέχεια το συνδικάτο για αρκετά χρόνια. Κύριε Μάκη, από πιο πίσω. Πιο πίσω,
εγώ θα αναφερθώ. Θα αναφερθώ στο ότι είπατε κοινούς αγώνες κτλ. Πραγματικά μετά από αυτή την περίοδο υπήρχαν κοινοί αγώνες, ανεξάρτητα κομματικών επιλογών του καθενός από εμάς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της καθολικής συμμετοχής στο εργατικό κέντρο και σε απεργία εργατικού κέντρου, γιατί πάντα υπήρχαν, ξέρετε, ήταν παστό, γιατί να κάνω απεργία. Τέλος πάντων. Εκεί ήταν με ένα νομοσχέδιο που κατέβασε ο Γιάννης, τότε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αν έχετε υπόψη σας, νεότερη, παλαιότερη, ξέρω εγώ. Εκεί υπήρξε πραγματικά, γεμίσαμε όλοι τη λεωφόρο κόσμο. Γιατί εκεί συμμετείχαν όλοι. Και οι υπάλληλοι και οι εργάτες, τα πάντα. Και οι φοιτητές. Και οι φοιτητές, όλοι, όλοι, όλοι. Ήταν τόσο. Ένα ποσοστό γύρω στα 1000 άτομα. Ναι, ναι, δηλαδή πρωτοφανές για την Κεφαλονιά. Όλος ο δρόμος τη λεωφόρο είχε γεμίσει κόσμο. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα. Που τώρα εκ των υστέρων λέω, όπως λένε και παλιότεροι βλέπουν, ότι αν αυτό το νομοσχέδιο είχε περάσει, δεν θα είχαμε τα προβλήματα τώρα, δηλαδή τα συνταξιοδοτικά, τα ελλείμματα που έχουν τα ταμεία. Ήταν ένας νόμος ο οποίος ήταν προοδευτικός, αν το πούμε και έτσι. Εγώ ξέρω και για μια μεγάλη κόντρα με τον Τρίτσι. Σχεδόν προσωπική κόντρα με τον Τρίτσι. Εγώ είχα προσωπικές επαφές με τον Αντώνη τον Τρίτσι. Είμαστε σχεδόν μια ηλικία λίγο πιο μεγάλες από μένα. Εκτός από αυτό είχαμε και... όχι, και κομματικές, αλλά είχαμε περισσότερο... Εγώ ήμουν οικοδόμος, αυτός ήταν αρχιτέκτονας, μηχανικός. Και είχαμε πολύ σχέση. Είχα φτιάξει και το σπίτι, ένα σπίτι που έχει εδώ στην λεωφόρο, ένα τηλεόροφο. Το είχα χτίσει εγώ. Το λοιπόν με έπαιρνε καθημερινά στο καφενείο, στο καφενείο που σχεδιάζουμε συνήθως. Τι θέλεις Αντώνη, να μου κάνεις έναν όροφο που βιάζουμε. Λέω, έχουμε δουλειά τώρα, δεν μπορούμε. Όχι, πρέπει οπωσδήποτε να το φτιάξουμε. Μου έλεγε. Λοιπόν, το φτιάχνουμε πραγματικά το σπίτι και μετά από δύο μέρες βγάλει τον νόμο απαγορεύεται ο τρίτος όροφος. Τα έχει κόψει όλα. Όχι, ειλικρινά, είναι γεγονός αυτό. Είχε εκτιμήσει πολύ τότε αυτό. Πολύ, γιατί. Και του. Και του έβγαλα και ένα, του έβγαλα και σαν οικοδόμος. Δεν το έχω το. Πρέπει να τα φέρνω αυτά τα σιγιά. Του έβγαλα και μια καταγγελία τότε. Γιατί πάνω στην αυτή που λέγαμε γι' αυτό, βγήκε και είπε ότι γιατί έφερε ξένα συνεργεία από το σπίτι του, το τελειώσουν, όχι εγώ είχα του δώσει τα μπετά να τελειώσουν τα άλλα, τα σοφάδες και τέτοια. Και ανάφερε σχετικά ότι εγώ έφερα, γιατί αυτό το αναφέραμε σε μια προκήρυξη που είχαμε στείλει. Έφερα ξένα συνεργεία γιατί δεν έβρισκα συνεργεία από την Κεφαλονιά. Δεν έβρισκε οικοδόμηση από την Κεφαλονιά, από την Κεφαλονιά είναι πρωτοφανή για την εποχή του μετά από το σεισμό μας. Του γράφω εγώ στο αυτό το. Αυτό είναι λέω έσχο σα και ντροπή σα. Δεν σεφαστήκατε ούτε του χίλιου πόσου ψηφοφόρου έχει το Πασόκ οικοδόμου. Εσύ ήταν οικοδόμη. Ότι και αυτοί δεν ήταν κατάλληλοι να φτιάξουν το σπίτι σα. Αυτό είναι. Δείχνει την αντιπάθεια και την φοβία που έχετε για το σωματείο οικοδόμου. Αλλά θα μαζί είναι μπροστά σα συνεχώ σε όλε τι φάσει τη ζωή σα. Θα τον πολεμάμε δηλαδή. Αυτό ήταν τα γεγονότα. Λοιπόν, προχωρήσουμε λίγο στο χρόνο, σε άλλες ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Α, για το θέμα του, ναι, των αλλοδαπών. Μετά τα κρατάω αυτά. Και τα προηγούμενα χρόνια, καθ' όλο το γεωργικό, τον αγροτικό τομέα, ο παππούς μου, εγώ είμαι Ανδρεολάτα, ο παππούς μου ξέρω ότι, α, πρέπει να το ανοίξω, την ακούω την ακούω, δεν έχει πρόβλημα. Ξέρω ότι ο παππούς μου πρέπει να ήταν το 49, τον βάλανε στο κρατητήριο στο Αργοστόλι. Ο πατέρας μου με τον αδερφό του πήγαν μακρόνισο και τον παππού τον βάλανε στο κρατητήριο στο Αργοστόλι γιατί ήταν πρόεδρος ενός αγροτικού συνεταιρισμού. Είχε μπακάλικο, μάζευαν δαχνόφυλλο, κάτι τέτοιο. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να υπήρξαν αγώνες και από τους αγρότες. Ο μπαμπάς σας και τον αδερφό σας που
λένε τις έχουμε, τις είχαμε μέλη στο σωματείο οικοδόμων. Όχι, δεν ήταν οικοδόμος, γιατί μετά τη Μακρόνισο πήγε Αθήνα και δεν ξαναγύρισε στην Κεφαλονιά μας το 70. Άντε, άντε, ναι, μπορεί. Νομίζω ξέρω που τους λέτε. Οπότε, ναι, εσύ δηλαδή υπήρχε συνεργασία, φαντάζομαι, ανάμεσα στο αγροτικό και το εργατικό κίνημα. Σίγουρα υπήρχε συνεργασία. Μεγάλη συνεργασία υπήρχε. Και με τους αγρότες κάνανε και συγκεντρώσεις που δίναμε την αίθουσα του εργατικού κέντρου. Εγώ προσωπικά είχα παρευρεθεί και σε δικαστήριο σαν εκπρόσωπο των εργαζομένων. Όταν εντόθηκε αυτό το κτίριο που είναι εκεί κάτω ο αργοτικός συνεδρισμός, που είναι τώρα η Πανεμπορική, όχι η Πανεμπορική, είναι η το, τέλος πάντων, εκεί, το My Market. Αυτό όταν εντόθηκε από την ηγεσία, δυστυχώς την έλεγχε τότε το Κουκουέ, εντόθηκε εκεί για... ήταν ένα αντίγυμο, πήρανε 50.000 ευρώ, ήταν νομίζω, οι δραχμές, δεν θυμάμαι τότε, αλλά όταν απολυθήκαν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, έμειναν στον δρόμο. Δεν τους έδωσε κανείς αποζημίωση. Και πήγα εγώ σαν εκπρόσωπος εργαζομένος στο δικαστήριο να ζητήσω ότι όταν θα γίνει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν προσβάλλεται από το δικαστήριο, είναι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έλεγε τότε ότι τα χρήματα θα δοθούν στους εργαζόμενους. Τους αναλογούσαν. Εκείνοι τα καταχράστηκαν δυστυχώς. Πλήρωσαν έξοδα και δάνεια του Προέδρου τότε του Αγροτικού Συνεταιρισμού, αν δούμε το όνομά του. Βέβαια, υποθέτω ότι αγροτικό κίνημα στην Κεφαλονιά θα υπήρχε και πριν την εγκατάλειψη του νησιού, ναι, ναι. Γιατί από το 1953 και μετά δεν υπήρχε ουσιαστικά, είχε εγκαταλείψει. Ένα διάστημα υπήρχε πραγματικά. Δεν υπήρχε, βέβαια, δεν θυμάμαι εγώ παλιότερα, αλλά πάντα υπήρχε. Υπήρχε και η κίνηση των αγροτών τότε με την εξέλιξη με τη Σκάλα, με τους Εγγλέζους. Εκεί συμμετείχε ένας παππούς, ο παππούς Ζαπάντης Ντοδάρος, ο οποίος ήταν συγγενής μας. Έκαμε μια εξέγερση εκεί, έκαψανε κάποιο σπίτι που ήταν επικαινούς, τη Σκάλα, τις Βουργιουλιάς Ανώδες και τις πήγανε στο Λυξίο και τις κρεμάσανε. Πότε αυτό? Το 800... 48, 49, 48... Όχι, πιο πριν πρέπει να έρθει. Τους πήγανε ομαδικά στο Λυξούρι, τους κρεμάσανε στο Λυξούρι, τους δύο, το Βλάχο, ένα Βλάχο και το Παζαπάντη Νοδάρο. Και μετά έβγαλαν μετά από καιρό με τα ξάς και ασχολείται εκεί με τα πολιτιστικά, έκαμε έναν Ανδριάδα εκεί στο Σκάλα, αλλά οι Σκαλισσάνοι αντιδρούσανε, επειδή εκεί έχουν, η πληθώρα των Δρουστών είναι Εγγλές, ξέρετε. Τους λέει, θα έχουμε τώρα το άγαλμα μέσα που να λέει για τις Εγγλές που κρεμάσανε, αλλά δεν πέρασε αυτή, να το βγάλει το άγαλμα από τη Σκάλα, να το βγάλει από την πλατεία, να το βάλει κάπου, αλλά μην φαίνεται. Τελικά παρέμεινε εκεί το άγαλμα αυτό. Λοιπόν, χρονικά κάνουμε τεράστια άλματα. Έχουμε αλλάξει αιώνες πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις... Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό προχώρημα, λίγο χρονικά ακόμα, δηλαδή να περάσουμε και το 80 για λίγο και να δούμε πώς πήγε μετά. Οπότε κύριε Μάκη, βγαίνει το Πασόκ και υπάρχει άνοδος του συνδικαλιστικού κινήματος, μεγάλη στην Κεφαλονιά. Πώς προχωράει αυτό μέχρι και το 2000, περίπου να μην το περάσουμε το 2000. Αυτό το διάστημα ήταν πραγματικά παρήγορο για το συνδικαλιστικό κίνημα. Εκεί συμμετείχαν όλοι. Εκείνησε μια απεργία το εργατικό κέντρο ή το σωματείο οικοδόμων και πηγαίναμε όλοι. Πανεξάρτητα που και τότε υπήρχε και μπορεί να πούμε κάπως ευμάρεια οικονομική. 81, 82, 83 δεν είχε τόσο ο κόσμος συμπιεστή. Παρ' όλα αυτά συμμετείχε φοβερά στις απεργίες. Και συγκριτικά με τώρα, ας πούμε, που υπάρχει δυστυχία, πρόβλημα από το 10 και μετά, απορώ. Κάποιος συνάδελφος συνδικαλιστής από την Πάτρα μου και πει, λέει, μην έχεις αυταπάτης. Όταν ο εργαζόμενος, κοίτα για μεροκάματο, δεν τον ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι απεργίες κτλ. Πρέπει να είναι ο εργαζόμενος να ικανοποιείται, να έχει μεροκάματα για να συνδικαλίζεται και να απεργηθεί. Είχε δίκιο. Δηλαδή βλέπω το αντάλημα του τωρινό.
κάνουμε απεργία το εργατικό και το μαζεύει 40 άτομα. Υπάρχει μια ιστορία που δείχνει τη δύναμη που είχε το εργατικό κέντρο όσον αφορά τις εργατικές κατοικίες στο Λιξούρι. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό των εργατικών κατοικιών και πάλι προεδρία δική μου, όχι πως να πέθω είναι αυτό, αλλά λέω οι συγκύριες ήταν αυτές. Κάναμε την κλήρωση για τις εργατικές κατοικίες, ήταν έρθει από την εργατική, τότε υπήρχε ο οργανισμός εργατικής κατοικίας. Πρώτο ήταν η εργατική εστία η οποία καταργηθεί τώρα και είναι στον ΟΑΕΛ. Κάναμε την κλήρωση του Αργοστόλη, συμμετείχα και εγώ σαν πρόεδρος εργατικής κέντρου, εντάξει, κληρωθήκαν. Το χαρακτηριστικό του όμως απ' όλα ήταν ότι στο Λιθάκι οι εργατικές κατοικίες που θα διαθέτανε στην Λιθάκι, δεν ξέρω αν είναι κάποιος από την Λιθάκι, να το ξέρει αυτό, ήταν περισσότερες από τους δικαιούχους. Αυτό ήταν πρωτοφανές για τα χρονικά του οργανισμού. Και όταν το πήραμε σκαμπάρι στο εργατικό κέντρο σαν διοίκηση πλέον, λέω παιδιά θα κάνουμε το εξής. Θα πιάσουμε τους δικαιούχους και θα τους... Τα κριτήρια που σου έλεγε πρέπει να έχεις τόσο εισόδημα, θα τους απαλύνουμε για να πάρουν όλοι. Και έτσι και έτσι. Δηλαδή αν είναι χρειαζόταν σου να έχεις ξέρω, πόσο εισόδημα, να είναι μικρότερο, να έχεις τα παιδιά να έχεις λιγότερα. Και αν ήταν, αν θυμάμαι, 20 κατοικίες, 22 εργατικές κατοικίες, δοθήκαν όλοι σε δικαιούχους. Με μια κλήρωση όλοι. Χωρίς δηλαδή να υπάρχει... σειρά που σου έβγαινε σε σειρά, οπότε τύχει. Αυτή ήταν η καλύτερη μας στιγμή για το εργατικό κίνημα εδώ. Οπότε έχουμε και νίκες, αυτές νίκες. Πάντα, άμα όχι δεν είναι, δεν πολεμά δεν είναι, δεν είναι ελληνικά. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο. Νίκη χωρίς αγώνα λέει, δεν γίνεται. Ενώ αγώνα χωρίς νίκη μπορεί να γίνει. Γεια. Κι άλλος συνδικαλιστής του νησιού, πρόεδρος. Γεια, παιδιά. Περίμενε, πρόεδρος. Λοιπόν, είναι και πατέρας μου, έχω μια άλλη άνοιξη. Λοιπόν, πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμων για πολλά χρόνια. Έρχεται στην Κεφαλονιά και βρίσκεται το Σωματείο Οικοδόμων με πρόεδρο τον κύριο Μάκη και σε πολύ δυναμική κατάσταση. Τι γίνεται από τη στιγμή από τα τέλη του 80 μέχρι και το 2000, πώς λειτουργεί το Σωματείο και πώς λειτουργούν και οι πολιτικές δυναμικές εντός του. Γεια σας. Εγώ τότε έχω κατέβει από την Αθήνα το γύρω στο 87, αλλά έχω ανακατευθεί στην πολιτική, ξέρω εγώ, γύρω στο 78-79 στην Αθήνα και με καλή σχέση με τη, ας πούμε, με την οργάνωση που προέρχεται και η φετινή, ξέρω εγώ, η σημερινή οργάνωση. Με τον Σένα, με είχα πολύ καλή, ήμουν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, εντάξει, είχα πολύ καλές επαφές. Μπορεί να είμαι για ένα διάστημα και μέλος. Και στη συνέχεια που ήρθα η Κεφαλονιά, συνέχισα να παίρνω την εφημερίδα. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορέσαμε ποτέ τότε να κάνουμε κάτι μεγάλο. Εγώ με το Στέλιο ήμουνα. Μαζί. Σε μόνιμη βάση. Προσπαθούσαμε. Τώρα σε αυτό το ερώτημα μου έκανε το γίνεται στο εργατικό κέντρο. Εγώ τότε είχα την οτροπία όταν κατέβηκα και Κεφαλονιά, είχα την οτροπία ότι υπήρχε ένα σκεπτικό μέσα στο εργατικό κέντρο, τεχνιακό, υπήρχε και βέβαια, δηλαδή, δεν οι άνθρωποι σε αριστερή βασή ήταν, αλλά εγώ είχα κατέβει με την άποψη τότε, θα το δούμε με πίσω. Εγώ κατέβει με την αίσθηση ότι τι ένσημα, τι ασφάλεια, εδώ πάμε για επανάσταση να δούμε. Και σε πολλές περιπτώσεις χαλούσα και τις συγκεντρώσεις του Γεράσιμου.
Και πολλοί μου λέγανε, ρε, πώς θα να αντέξεις αυτό το Γιαννόπουλο από κάτω. Εγώ δεν είμαι, μου έκανε γλώσσα. Απίστευτα φυσικά. Λοιπόν, στη συνέχεια με κάποιες συζητήσεις προσπαθούσε η Γεράσιμο και με έβρισκε και έξω. Με χαίρεται για ένα σουλάκι μου να με συζητήσει έτσι. Τι μου λέει, ρε Γιώργο, πες ό,τι θες, αλλά μην μου χαλάς τη συγκεντρώσεις. Τέλος πάντων, μεσολαβήσανε κάποιες εκλογές και βάλαμε κάποιοι πιο νεότεροι και σιγά σιγά βρεθήκαμε σε μια φάση που τότε ήταν ο βασικός αντίπαλος μας, ήταν το ΚΚΕ εδώ κάτω, που δεν μας ήθελε. Μεσολαβήσανε γύρω στις 2 τετραετίες που ήμασταν αντιπολίτευση, αλλά διετίες ήταν Γεράσιμο, ναι. Διετίες που ήμασταν αντιπολίτευση. Την τρίτη, τέταρτη διετία συνεργαστήκαμε με τον Γεράσιμο πια και το είμαστε μαζί πια από εκεί και πέρα. Μέχρι... Ναι, επήραμε τη διοίκηση. Για πολλά χρόνια, γιατί υπολόγιζα τα χρόνια χτες, γιατί πώς το είμαι εδώ, μπορώ να είμαι και 40 χρόνια ξέρω. Βρισκόμουν πάντα στο εργατικό κέντρο. Εκεί πάντα που πετύχαινε κάτι το εργατικό κέντρο ήταν όταν, επειδή εδώ στην Κεφαλονιά γυρίζει, υπάρχει το εξής πρόβλημα. Αν δεν ενώνεις, αν δεν πλησιάζεις ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων που να ξεκινάει, ξέρω εγώ, από τότε λέγαμε από τα αριστερά του Πασόκ και να φτάνει μέχρι στους αναρχικούς, δεν μπορούσε να πετύχει και τίποτα. Ήταν λίγος κόσμος. Δεν ήταν... Ήπρεπε να μπορεί να μαζέψεις τον κόσμο για να κάνει μια συγκέντρωση της προκοπής, να φανείς, ξέρω εγώ, και τέτοια. Να συνθέτεις. Ήταν η λογική της σύνθεσης. Αυτό το νομίζω ότι έμαθα πολύ καλά μέσα σε αυτό το χώρο, το συνδικαλιστικό. Ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις αλλιώς και τέτοια. Στη συνέχεια έμεινε ανεξάρτητο το εργατικό κέντρο για πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έφυγε ο Νοδάρος, που συνένωνε και αν θες δεν είχε κόντρα με το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ κάπου δεν του πήγαινε ποτέ κόντρα. Από εκεί πέρα άρχισε μια κόντρα με το ΚΚΕ, η οποία κράτησε μια δεκαετία, ένα σειροκόπημα. Εμείς βέβαια δεν είχαμε κόμμα πίσω μας. Θυμάμαι μια δόση, η σκέψη μου, δεν είχαμε πάει ούτε στο Πασόκ να ζητήσουμε βοήθεια. Μια δόση θυμάμαι πήγα στο συνασπισμό. Λέει, παιδιά, μπορείτε να μου βοηθήσετε λίγο. Και μου λέει, και στο συνασπισμό, τι να πούμε, ρε Γιώργο, λέει. Δεν έχουμε και κανέναν. Ναι. Απλώς είχαν όλη τη διάθεση άνθρωποι, ξέρω εγώ. 3% ήταν. Ήταν 3%, δεν είχε μεγάλη δύναμη. Το Σωματείο Οικοδόμων όμως παρέμεινε και ακόμα και μέχρι και σήμερα, βέβαια σχεδόν είναι ανενεργό, δεν δουλεύει μετά την κρίση της οικοδομής και τέτοια. Έμεινε να το έχουμε εμείς, το εργατικό κέντρο χάσαμε από το ΚΚΕ, το οποίο το έκανε μονοκομματικό στην κυριολεξία, δηλαδή από τότε που εφάρμοσε το ΠΑΜΕ και τέτοια. Οπότε δεν μπορούσε να πατήσει κανένας εκεί μέσα. Σταμάτησε πια να έχει αυτή τη δράση που είχαμε εμείς στο μυαλό μας, ότι να ενώνουμε τον κόσμο και. Θα ήθελα να απαντήσω για αυτό, για τους μετανάστες. Τουλάχιστον σε 3 εκλογές, με την επιμονή μας, είχαμε βάλει στο Συμβούλιο των Οικοδόμων, ήταν θαμελή η διοίκηση, βάζαμε μέσα και 2 με 3 μετανάστες. Δυστυχώς πιστεύω, δεν ξέρω, η νοοτροπία του μετανάστη, ενώ τους είχαμε δώσει όλο το ελεύθερο και τους είχαμε πει ότι το σωματείο να το χρησιμοποιείτε για τα προβλήματά σας, ασχοληθείτε με το μεταναστευτικό, δεν είχαν ιδιαίτερη διάθεση. Πάντα είχαν μια νοοτροπία περισσότερο πώς θα βγάλουμε κάποια χρήματα, παρά να
Ουσιαστικά παρόλο που και αυτή τη, και ακόμα και στην τελευταία διοίκηση υπάρχουν δύο μετανάστες μέσα. Δεν είναι ότι τους βγάλαμε απ' έξω. Το μεταξύ αυτό που θέλω να πω για το μεταναστευτικό είναι ότι το διάστημα που ήρθαν εδώ από ένα μεγάλο κομμάτι που ήτανε, δεν τους ήθελε, δώσαν τεράστια μάχη και ένα μεγάλο κομμάτι Ελλήνων, ας πούμε, ρατσιστών έφυγε από το σωματείο. Αυτά έχω να πω. Πιστεύω βέβαια ο Γεράσιμος ήταν η χρυσή εποχή, ενωτικός και... Τώρα βέβαια μπορεί να είναι κι άλλο στο μυαλό μου, να μην τα θυμάμαι. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, διατρέξαμε βουνά και θάλασσες. Ξεκινήσαμε από τα τέλη του 19ου αιώνα. Κάναμε μια μικρή αναδρομή με βιωματικό τρόπο περίπου σε όλο τον 20ο αιώνα. Το εργατικό κίνημα της Κεφαλονιάς συμβάδιζε εν πολύ με το εργατικό κίνημα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ξεκίνησε από τους πρώιμους σοσιαλιστές, έγιναν προσπάθειες για ενώσεις. Απαγορεύτηκε σε μεγάλο βαθμό για πολύ μεγάλα διαστήματα. Ωστόσο λειτουργούσαν ομαδοποιήσεις ανθρώπων, όπως μου έχει πει και ο κ. Μάκης, δηλαδή ακόμα και τις εποχές που το επίσημα εργατικό κίνημα ήταν απαγορευμένο, που δεν γινόταν, η ίδια η λογική της συντεχνίας ανάμεσα σε κάποιους ανθρώπους, το δίκτυο, ας πούμε, με λίγο καταχρηστικά, λειτουργούσε. Δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει αυτό. Και προχώρησε σε μεγάλο βαθμό μέχρι που η χρυσή εποχή ήταν η μετά τη Χούντα εποχή, τουλάχιστον για το οργανωμένο κομμάτι, γιατί είπαμε η Κεφαλονιά με το ΕΑΜ πέρασε πολύ δύσκολα μετά. Λοιπόν, έχουμε άλλες ερωτήσεις, να κάνουμε ένα τελευταίο κύκλο. Ναι. Μια μεγάλη απεργία το 75 νομίζω των οικοδόμων στην Αθήνα. Ναι. Αυτή δεν ήταν καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία του. Νομίζω ότι που είχε πέσει ξύλο, είχαν πέσει δακρυγού, ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Αυτό θέλω να πω. Συμμετείχαμε και εμείς εδώ το... Επανώ, ναι. Από το γραφείο του Αρσένη, κάτσαμε όλη τη μέρα, το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μαζεύτηκε το προσωπικά, δέχτηκε τη διοίκηση των σωματείων για να παρέμω εγώ. Εσείς μπορεί να το ξέρετε, νεαρό. Εσείς μπορεί να ξέρετε για αυτή την περίπτωση. Ήταν αγέννητο. Τη θυμάμαι αυτή την απεργία, βέβαια τότε εγώ ήμουνα 17-18 χρονών. Τη θυμάμαι όμως στην Αθήνα. Ήταν πολύ τρομερή συγκέντρωση, έπιαναν από την Ομόνια μέχρι το Σύνταγμα. Όλοι οι στάδιοι γεμάτοι. Ναι, η πιο μεγάλη συγκέντρωση δεν έχω ξαναδεί. Πράγματι, ήμουνα μικρός εγώ, αν θυμάμαι πιο πολύ τα γεγονότα το 78-79. Τότε το χτύπημα που έγινε στο Πολυτεχνείο, το χτύπημα που έγινε και σκοτώσαν τον Κουμί και την Κανελοπούλου. Από τότε αρχινάω και πολιτικοποιούμε κάπως. Αλλά τη συγκέντρωση αυτή είναι οικοδόμου, τη θυμάμαι. Ήταν κάτι υπερβολικό. Να σας πω για αυτή τη συγκέντρωση. Είχαμε τότε από την Ομοσπονδία να μαζευτούμε τα σωματεία από όλη την επικρατεία. Πραγματικά εμείς μαζευτήκαμε στο πεδίο του Άριου. Εγώ από εδώ πήγα μια παρέα περίπου 10 άτομα με ένα πανό που λέγεται υπάρχει πάλι εφημερίδα σωματείο οικοδόμων και Κεφαλονιάς και πήγαμε πορεία στο πλατεία Συντάγματος που ήταν του γραφείου του Αρσένη και καθίσαμε από το πορεία μέχρι το βράδυ. Όπως λέει ο Γιώργος, η πορεία των οικοδόμων από την Ομόνια ήταν μέχρι απάνω. Όλοι οι σταδίοι γεμάτοι. Τέτοια πορεία δηλαδή ούτε πολυδεθνού να ήταν. Πραγματικά. Φοβερή συγκέντρωση. Πήγαμε και στον Αρσένη, είπε θα τα δούμε και τα είπα αυτά που σου λένε συνήθω. Τότε ήταν πρόεδρος ο Μαυριδόπουλος. Ναι, ο Μαυριδόπουλος. Και μετά ο Κοκκινέλης, ο οποίος
Έφυγε με το φυλαστιζό, νομίζω. Όχι, την έγινε, δεν ξέρω. Μου αμπριδόγλυ ήταν. Πρώτος, μετά ήταν ο Σκαλτιάρη, πατρινός από τον Πάτρα αυτός ο Ιταλιστής και μετά ήταν ο... Ναι, κάτι λίγο πρακτικό, λίγο ανθρώπινο, λιγότερο πολιτικό ίσως, αλλά στο βάθος πολύ. Πώς καταφέρατε και για τους νεότερους που είναι εδώ να συνδυάζετε εκείνα τα δύσκολα χρόνια, μια δύσκολη δουλειά που ήταν πρακτικά ήλιο με ήλιο, η οικονομική δουλειά με τη συνδικαλιστική δράση και τη διοικητική συνδικαλιστική δράση. Δηλαδή, χρειαζόταν κάποτε να γίνεται το ένα σε βάρος του άλλου ή μπορούσε να συνεπάρχουν. Κοίταξε, τότε συνεπήρχαμε σε ένα διάστημα που υπήρχε η αντιπαλαιότητα, ήταν όταν πλέον άνοιξαν τα σύνορα, ήταν οι αλλοδαποί εδώ, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την οικοδομή. Και να σου πω χαρακτηριστικό τώρα αυτή τη στιγμή. Όποιο οικοδόμο στην Κεφαλονιά δεν βρίσκει ελάχιστος. Οι περισσότεροι είναι αλλοδαποί. Οι οποίοι έχουν επιβιώσει εδώ, κάνουν οικοδομές θαυμάσιες. Δηλαδή είναι πραγματικοί. Βέβαια οι αλλοδαποί είχαν την εξής έννοια. Εγώ τους είχα ζήσει. Δηλαδή, ό,τι είχα κάποιον ένα βορειοπυρώτη, ο οποίος ήταν στο συνεργείο μου, ο οποίος ό,τι και να του έλεγες ότι. Το ξέρω, σου λέει. Δεν σου λέει, και καρδιά να αλλάξει, ξέρω. Δηλαδή τόσο ήταν, δηλαδή μπορεί να μην είχαν την τάση για δουλειά. Ό,τι και να δούλεγε στου αλλού, δεν ξέρω. Θέλει να σοβαρίζει, ξέρω. Θέλει να βάλει πλακάκια, ξέρω. Ήταν φοβερή όμω η. Γι' αυτό έχουν επιβιώσει, όσοι έχουν επιβιώσει τώρα, πολλοί φύγανε βέβαια, είναι τώρα πλέον εδώ στην Κεφαλονιά, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με την οικοδομή και ασχολούνται συστηματικά. Ελάχιστοι ντόπιοι είναι. Και οι συνάδελφοι ντόπιοι, οι οποίοι κάνουν του εργολάβου, α πούμε, την οικοδομή, έχουν αλλοδαπού του. Εργάτη, οι οποίοι είναι θαυμάσιοι, είναι πολύ καλοί τα δύο. Το είπα εγώ χαρακτηριστικό με το σπίτι του Τρίτσι. Νομίζω ότι παίρνω λίγο τα λόγια του Νίκου, αν μου επιτρέπει, ότι η ερώτηση είχε και ένα κομμάτι του πώς συνδυάζονταν η επαγγελματική σας πορεία με τη συνδικαλιστική δράση. Ήταν λίγο δύσκολο για μας τότε, γιατί δουλεύαν πρωί-απόγευμα. Τα ωράρια ήταν από τα ξέρεις μέχρι τη νύχτα, τη 12 και μετά τη 5 πάλι δουλειά μέχρι τις 6 και 7 που βλέπαμε. Είχαμε και προβλήματα πολλές φορές όταν είμαστε εντός πόλης με την αστυνομία. Εγώ χαρακτηριστικά μια φορά με το συνεργείο μου δουλεύαμε εκεί στα τηλεοφόρο Βεργοτή, μπροστά στη Μητρόπολη. Και κάναμε τα κράτηρα τότε, θα δω πολλά χρόνια πίσω. Όταν κάναμε τα κράτηρα πήρε η συνάσπαση. Και περνάει κάποιος στις γαλονάδες και μας γράφει όλο το συνεργείο γιατί χτυπάγαμε τις 2.30 ώρα και δίπλα ακριβώς οι καμπάνες και κλεισμένες έκαναν χαμό. Τι έκαναμε, χτυπήσαμε λίγο να βγάλουμε τον περοκάματο του λέει. Μας έγραφε, πήγαμε στο δικαστήριο, αλλά μας αθώρησε ο πρόεδρος βέβαια τότε. Μας εγγράψανε πως έκαναμε θόρυβο στην κοινή ησυχία. Πάντως, παρόλο που τότε το κίνημα ήταν, άρχισε να ανεβαίνει. Αρχίζει να ανεβαίνει το φυγικάτιο, παρόλο που είχαμε αυτό το, μπορεί να πω κανείς εξαιρετικό ωράριο, πρωί-απόγευμα, για δουλειά. Το παλεύαμε δηλαδή από μέσα. Να περάσουμε στις τελευταίες ερωτήσεις. Είναι η Ενδρεόλα. Είναι άλλος. Να κλείσουμε τότε σειρά σειρά να έχει ζητήσει το μάτι. Είναι μάτι, αν κατάλαβα καλά. Αν κατάλαβα καλά, εσείς ίσως ήταν εργολάβος. Ναι. Ένας μικρός εργολάβος. Ωστόσο, όπως ήσασταν πρόεδρος του εργατικού σωματείου, δηλαδή τον εαυτό σας, δεν τον βλέπατε σαν αφεντικό, αλλά τον βλέπατε στο πλευρό των συναδέρφων των εργατών σας. Πιστεύετε ότι σήμερα οι εργολάβοι, επειδή εγώ είμαι στην Κεφαλονιά αυτόν τον καιρό γιατί τρέχω ένα έργο, χτίζω λοιπόν. Πιστεύετε ότι σήμερα οι εργολάβοι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους σαν εργάτες που διεκδικούν ή σαν αφεντικά, σαν μικρά αφεντικά και εργοδοσία? Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν συμβαδίζει ο εργοδότης, ο εργολάβος με τον συνδικαλιστή. Όμως εγώ δεν είχα αυτή την τάση. Όχι για να περαστεί τον εαυτό μου, αλλά ξέρουν εδώ στην Πιάτσα και στην κοινωνία, η συμπεριφορά μου στους εργαζόμενους ήταν άψογη. Δεν βαραβιάζαμε από το 8ωρο. Ξέρεις, η οικοδόμη δουλεύει από νύχτα σε νύχτα.
Εμείς πιάναμε δουλειά στις 8, 7 το πρωί, 7 το πρωί και τις 2.30 σχολάγαμε. Ενδιάμεσα κάναμε και ένα κολατσίο, πέραμε λίγο ψωμί και ντομάτα και τρώγαμε το συνεργείο. Είχα άλλη συμπεριφορά. Οπότε ήμουν αγαπητός και ας ήμουν εργολάβος. Πολύ βέβαια μέσα στο εργατικό δεν το χτυπούσανε αυτό. Τι μας λέει ο εργολάβος αυτός και εργαζόμενοι. Όμως ήταν αυτή η διαφορά. Αλλά σε άλλους, κοίταξε, να σου πω άλλο παράδειγμα. Σε άλλους συνδικαλιστικούς χώρους υπήρχαν φοβερά. Θα αναφερθώ κάπου, πήγαμε σε μια απεργία σε κάποιο μεγάλο ιδιοκτήτη εδώ. Να πούμε ότι η απεργία, τι δουλεύουν, ξέρω εγώ. Το σωματείο μαζί με αυτοκίνητα. Μας έσπασε τα αυτοκίνητα, τον πληθώ. Και φύγαμε χωρίς να δώσει αναφορά σε κανέναν. Η αντίδραση μας τι είπε να ήταν, έπρεπε να του κάνουμε μήνυση κτλ. Δεν το κάναμε αυτό. Αφήσαμε να περάσει. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Λέτε, όσο το συνεργείο είναι μικρό, ο εργολάβος είναι και εργαζόμενος, είναι και πρώτον εργαζομένος. Όταν το συνεργείο μεγαλώσει και ο εργολάβος πλέον δεν είναι εργαζόμενος, αλλά είναι μόνο διοικητικός παράγων, τότε αρχίζει σιγά σιγά η ταξική του συνείδηση να διαφοροποιείται. Είναι σπάνιο φαινόμενο να παίρνει το μέρος των εργατών. Σπάνιο. Εγώ ήμουν πάνω στη σκαλωσιά δίπλα από τον εργαζόμενο, καταλάβετε. Δηλαδή δεν εντόπιζα αφεντικό στο γραφείο. Πρώτα η δουλειά θα παίρνει από το χέρι μου, δηλαδή να δω αν είναι σωστή και καλή και μετά από τις άλλες. Οπότε δεν είχα πρόβλημα ούτε με τους εργαζόμενους που απασχολούσα εγώ, ούτε και με τους εργαζόμενους στο εργατικό κίνημα. Γεια σας, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ποια ήταν η συνεργασία του εργατικού κέντρου με το κίνημα των δημοσίων υπαλλήλων, με την ΑΔΔΗ, με την ΕΛΜΕ, με τους μεσοκομιακούς γιατρούς εδώ, αν υπήρχε δηλαδή κάποια σύμπνοια, κοινοί αγώνες, αν υπήρχε δηλαδή μια μάχη που δώσατε μαζί και πού ήταν, ας πούμε, και καλή έκβαση και όχι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η συνεργασία μας υπήρξε πραγματικά. Υπήρχε άψογη από τη στιγμή βέβαια που βγαίναν οι κομματικές ταμπέλες. Έτσι, όταν έκανε μια απεργία το εργατικό κέντρο, δυστυχώς οι συνάδελφοί σας, οι αστυνομικοί, οι διάφοροι, δεν συμμετείχαν. Όταν όμως η απεργία είχε κοινό σκοπό, ενωτικό σκοπό, ήταν πάντα δίπλα μας. Αυτό που ήθελα να πω για εγώ όταν ήρθα εδώ στην Κεφαλονιά δεν ήμουν εργολάβος, ήμουν τεχνίτης και δούλευα σε... Τι θέλω να πω, οι εργολάβοι τότε δεν ήταν ακριβώς όπως μπορεί να φανταστεί κάποιος τα αθηναϊκά συνεργεία ή τέτοια. Οι εργολάβοι τι ήτανε, ήτανε 2-3 φίλοι και δουλεύανε μαζί επιτοπλίστων. Κάποιοι που είχαν φτιάξει κάποιες πιο μεγάλες εταιρείες και τέτοια δεν συμμετείχαν στο σωματείο. Δεν απήχανε δηλαδή κάποιος όταν έφτιαχνε κάτι μεγάλο. Κάτι άλλο θέλω να πω, άλλο μου έχει πει. Λοιπόν. Τελευταία κουβέντα ποιο ήταν έτσι. Για το δημόσιο. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το εργατικό κέντρο, ακόμα και με το σωματείο του Δήμου, είχαμε κάνει τεράστιες κινητοποιήσεις για μονιμοποιήσεις στο Δήμο, συγκεντρώσεις για το νοσοκομείο. Με την ΕΛΜΕ συμμετείχαμε τότε, με τη μεγάλη απεργία της ΕΛΜΕ, είχαμε φτιάξει τότε και επιτροπή συμπαράσταση στην ΕΛΜΕ, τότε με τη μεγάλη, όλα το 87, που έγινε η μεγάλη απεργία της. Εμείς είχαμε τη λογική της ενότητας σαν εργατικό κέντρο, δηλαδή από όλο αυτόν τον κόσμο τον αγκαλιάζαμε, δεν είχαμε δηλαδή... Από εκεί και πέρα όταν αυτό πέρασε στο
στο τιμημένο να μέσω κουκουέ, ξέρω εγώ και εκεί. Αυτοί αρχίσανε βέβαια εκπληκτικά να στηρίζουν όπω θέλαν αυτοί και όπω οι πολιτικοί που είχαν. Όταν ζήθηκε το ΠΑΜΕ, ξεκίνησε με άλλες προϋποθέσεις. Πανεργατικό, αγωνιστικό, κίνημα εργαζομένων. Αυτό είναι το ΠΑΜΕ. Έτσι το ήξεραμε εμείς. Καθίσαμε σαν διοίκηση εργατική, γιατί πρώτα πρόεδρα εγώ, να θα συμμετέχουμε σε αυτή την οργάνωση, τη συγκαλυστική. Είχε όμως άλλες προοπτικές. Δεν είχε την προοπτική του κομματισμού που είχε τώρα. Έτσι και πήραμε απόφαση ομόφωνα σχεδόν, όλη η διοίκηση, ώστε να συμμετέχουμε και το εργατικό κέντρο στο ΠΑΜΕ. Έτσι έγινε. Όμως στην πορεία διαχώρησε τη θέση του. Διαχωρίστηκε η θέση του πλέον. Και κάθε που έγινε μια απεργία, του έγινε μπροστά στην πινακίδα του ΠΑΜΕ. Το εργατικό κέντρο και απεργία έγινε όλη η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Και ένα διάστημα έκανε και ξεχωριστές τις κεντρώσεις. Και στην Αθήνα, αλλά και εδώ ακόμα. Μέσα στην Κεφαλονιά, που ενώ υπήρχε από τότε η γραμμή από φάνηκε από το κουκούε ακόμα, ότι στις μικρές πόλεις ήταν και μαζί τις συγκεντρώσεις. Τίποτε. Εδώ κάναμε εμείς συγκεντρώσεις στο εργατικό τότε και άλλοι πήγαιναν στην πλατεία που πάμε ξεχωριστά. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο διαχωρισμός υπήρχε φοβερό. Λέω σε κάποιον λέει τότε, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι σαν να είμαστε σε μια βάρκα να μην εμπεί άλλο. Γιατί να μην εμπεί άλλο. Ή να του κάνουμε λέει κατοίκηση του αλλού. Του κατοίκηση δεν θα κάνει εσύ εμένα. Με κομμουνιστής υποτίθεται. Κατοίκηση θα φέρεις ένα άλλο κοντά σου. Και του λέει κάποιος χιλιάδες φουσαριστικά, του λέει ώρα θα σου δώσω 100.000 να μου φέρεις ένα καινούριο μέλος. Αν έκαμε καινούριο μέλος στο κουκουέ. Πόσα χρόνια τώρα, εδώ στην Κεφαλονιά. Δεν μαζεύονται εύκολα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Ήθελα να προσθέσω σε αυτό ότι υπήρχε ένα κλίμα ενότητας δημοκρατικό γύρω από τον πρόεδρο τον Οδάρο και το εργατικό κέντρο και εμείς οι τραπεζοϋπάλληλοι, παρότι οργανωτικά δεν ανήκαμε στο εργατικό κέντρο, ο Σάκης στο εργατικό κέντρο έπαιρνε πρωτοβουλίες, πάντοτε συντασσόμαστε με το εργατικό κέντρο, παραμερίζοντας οποιασδήποτε άλλες διαφορές και υπήρχε ενότητα και αγωνιστικότητα. Σιγά σιγά επικράτησαν άλλες νοοτροπίες και έφεραν το συνδικάτο, τα συνδικάτα στην απαξίωση που υπάρχει σήμερα. Και να κλείσουμε σιγά σιγά γιατί περνάει. Δεν ξέρω τι είπε ο Νίκος πριν, αλλά από τη Ζάκη δεν είμαστε εμείς και δεν ξέρω τι γίνεται και τώρα εδώ. Το εργατικό κέντρο θα κινηθούν, είναι μόνο ΠΑΜΕ. ΠΑΜΕ. Και εδώ τώρα. Και οι ΕΛΜΕΣ θα κινηθούν, είναι μόνο ΠΑΜΕ. Έχει βρει έναν τρόπο, και εδώ, έχει βρει έναν τρόπο να γίνεσαι μέλος του Συλλόγου Πρεσβευτικών Δευτεροβάθμιας, όχι αυτοδίκαια πληρώνοντας τη συνδρομή από το μισθό σου, αλλά μόνο αν δεχτείς εσύ να γίνεις μέλος. Με τη λογική αυτή έχει πάει μόνο το ΠΑΜΕ να γίνει μέλος και η δευτεροβάθμια διακίνηση είναι μόνο ΠΑΜΕ. Και εδώ το ίδιο. Αυτά είναι σημαντικά θέματα. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Εμείς δηλαδή για να έχουμε συνδικαλισμό στη Ζάκη θα πρέπει να φτιάξουμε ένα σωματείο νομαρχία, να ενεργοποιήσουμε νομαρχιακή επιτροπή. Το οποίο πολύ λίγοι κάναμε και έτσι έχουμε όλα είναι ενεργά. Μόνο ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας υπάρχει. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μάκη που τον ανάφερα εδώ με στη ζέστη σε μια περίεργη στιγμή. Κύριε Μάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μπόρεσα και εγώ να εκφράσω, έβγαλα από μέσα μου αυτό που ήθελα στο καιρό. Να ευχαριστήσω. Μια αγωνία ψυχής, ένα... Για να πω αυτά που είπα, που τα οποία με συγκίνησαν ιδιαίτερα. Και τα έχω βιώματα μέχρι να πεθάνω. Αυτό το πράγμα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσάς που μας καλέσατε εδώ βασικά. Γιατί είναι το πιο βασικό. Αλλιώς δεν θα ήμασταν. Και τους συνδικαλιστές που παρευρέθηκαν. Και αν έχετε άλλες ερωτήσεις για τον κύριο Μάκη, θα τον κρατήσω λίγο ακόμα εδώ μετά τα μικρόφωνα να τον ρωτήσετε. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτα θα κάνω μια ανακοίνωση.